Χαίρετε φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Βιογραφίες, η εκπομπή που φωτίζει τις ζωές ανθρώπων οι οποίοι έχουν προσφέρει ο καθένας στον τομέα του και έχουν προσφέρει με επιτυχία και σημειώνουν επιτυχία. Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί θα συναντήσουμε και θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας την γιατρό, την κυρία Αθηνά Χρυσανθοπούλου, η οποία είναι διευθύντρια του ΕΣΥ, είναι ακτινολόγος και είναι υπεύθυνη στο τμήμα υπερήχων. Γεια σας, κυρία Αθηνά Χρυσανθοπούλου. Γεια σας, κυρία Άντη. Χαιρόμαστε. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που ήρθατε στο χώρο μας, εδώ στο χώρο μου, στο σπίτι μου το δεύτερο, για να σας μιλήσω για την πορεία αυτή στη ζωή μου, στην ιατρική, στον ιατρικό χώρο. Και βέβαια να σας πω ότι σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, γιατί τον τελευταίο καιρό, λόγω ελλείψεως χρημάτων, λόγω της καταστάσεως που περνάει η χώρα μας, και λόγω του ότι τα μηχανήματά μου έχουν πια φθαρεί των υπερήχων, το οποίο αυτό το τμήμα, όπως είπατε πριν, το έχω στην ευθύνη μου από το 1997, δηλαδή κλείνω 20 ετία τώρα. Θα τα πούμε. Ναι. Σκέφτηκα να κάνω μια πρόταση να ανοιχτώ σε κάποιους ανθρώπους για να μας κάνουν κάποια δωρεά. Οπότε, καθότι και Ολυμπιακός, σκέφτηκα το Μαρινάκι του Ευαγγέλιο, όπου από τις αρχές Σεπτέμβρη του έστειλα email και messenger και περίμενα με αγωνία μέρα με την ημέρα πότε θα το διαβάσει. Και σήμερα, ενώ σας περίμενα, είδα με μεγάλη μου χαρά ότι όντως διάβασε την παράκλησή μου, γιατί ξέρω ότι κάνει δωρεές, να κάνει μια δωρεά στην Πάτρα, εάν τελικά, για να το διαβάσει το πρώτο βήμα. Θα συνεχίσω εγώ με τα δικά μου τα μηνύματα και πιστεύω τελικά να τα καταφέρω να έχουμε ένα καλό μηχάνημα από ένα δωρητή στο νοσοκομείο. Εμείς ευχόμαστε να φέρουμε γούρο σε εκπομπή που ήρθαμε και σήμερα εδώ και έτυχε να διαβάσει και το μήνυμά σας. Ναι. Εγώ γνωρίζω ότι εσείς θα κάνετε μεγάλη προσπάθεια. Δεν τα αφήνετε έτσι τα πράγματα στην τύχη τους. Προσπαθείτε και εργάζεστε, οπότε θα κάνετε και τώρα μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω θα το πετύχετε. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και το εύχομαι. Και εγώ αυτό θέλω. Και βασικά το πιστεύω. Και ξεκινώντας από εκεί, επειδή ο καιρός είναι τέτοιος, τώρα πέρασαν και εξετάσεις, πέρασαν και οι εισαγωγικές των παιδιών, αυτό θέλω να τονίσω βασικά για τα νέα παιδιά, ότι όταν βάζουμε ένα στόχο, όταν θέλουμε και όταν πιστεύουμε κάτι, δεν απογοητευόμαστε. Μπορεί να έρθει μια φορά η δυσκολία, να έρθει η δεύτερη δυσκολία, αν έχουμε εμείς επιμονή. Και επιμονή θα τα καταφέρουμε. Εγώ από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, 5 χρονών παιδάκι που έπαιζα στην Αλάνα στο χωριό, έλεγα θα γίνω γιατρός. Πέρασε δύσκολα. Δηλαδή, ήταν ένα όνειρο των παιδικών σας χρόνων. Δεν προέκυψε από κάποιο ερέθισμα, από κάτι άλλο στη συνέχεια τη ζωή σας. Από μικρή, θέλατε από να γίνετε γιατρός. Θυμάμαι τον εαυτό μου, να ήμουν 5 χρονών, που θυμάμαι τον εαυτό μου. Τι θα γίνεις γιατρός. Δεν ήταν εύκολο για μένα, διότι το να μπει στην ιατρική ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Εγώ πήγαινα στο δημοτικό στο χωριό, γυμνάσιο στο χωριό, δεν υπήρχε μεγάλο συναγωνισμό. Λύκειο ήρθα στην Πάτρα, φροντιστήρια δεν ήξερα πολλά πράγματα από αυτά εκείνη την εποχή. Τέλος πάντων. Πέρασα στα ΤΕΗ πρώτα, νοσηλευτική. Λέω: δεν θα πας έξω γιατί δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα. Θα επιμείνεις, θα τελειώσεις τα ΤΕΗ και θα πας ιατρική. Όντως τελειώσα τα ΤΕΗ, νοσηλευτική. Τελείωσα πρώτη, μπήκα δευτερόλεπτα σε ιατρική. Και όντως μετά, συνέχεια, έκανα ειδικότητα αυτό που ήθελα. Έκανα εξειδίκευση, έκανα διδακτορικό και συνεχίζω και είμαι όλα αυτά τα χρόνια εδώ. Το παλέψατε από την αρχή δηλαδή και. Κάποιος που μπορεί να θεωρήσει ότι δεν πέρασε εκεί που ήθελα από την αρχή. Εντάξει, πέρασα. Το θεώρησαν πολύ, εγώ όμως δεν το είχα. Δεν μου είχε φύγει από το μυαλό μου. Και μπράβο σας και έτσι είναι. Ότι θα γίνω γιατρός, τέλος. Και έτσι είναι. Και θα γίνω χωρίς να κουράσω επιπλέον τον πατέρα μου. Διότι ήξερα ότι δεν είχε χρήματα για να πάω στην Ιταλία. Έτσι να πω. Φεύγω. Οπότε και εσείς θα καταφέρετε ουσιαστικά χωρίς οικονομική βοήθεια. Γιατί πολλές φορές όταν λέμε κάποιος έχει γίνει γιατρός, λέμε θα βοηθήσει οι γονείς του να σπουδάσει οικονομικά. Δούλευα και σπούδαζα. Δούλευα σαν νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Ακόμα το νοσοκομείο ήταν η ιατρική σχολή στον Αγιατρέα, ακόμα το 89 ήρθαμε εδώ. Και μετά δούλευα πάλι, μέχρι να τελειώσω, δηλαδή δούλευα. Σαν νοσηλεύτρια στον Αγιατρέα και μετά έκανα μαθήματα σε σχολές έξω. Καταφέρατε και τελειώσατε και τελείωσα, προχωρήσατε. Έκανα ειδικότητα, διότι ο πατέρας μου ήθελε να με στείλει έξω. Εγώ δεν ήθελα γιατί ήξερα ότι θα τον πιέσω οικονομικά. Και επειδή
Για Που μένα. σημαίνει ότι είχατε όμως και στήριξη από την οικογένεια. Μπορεί να μην ήταν οικονομική η στήριξη, Από την αλλά οικογένειά μου, μεγαλύτερη η σημασία έχει οποία να σε οικογένεια. στηρίζουν και Εννοείται, ψυχολογικά οι δικοί οικογένειά σου μου, άνθρωποι. ή το τότε τριμελής, ο πατέρας μου, η μάνα μου και ο αδερφός μου. Εννοείται ότι είχα στήριξη όσον αφορά την αγάπη. Και για μένα, ο Αυτή είναι η οδηγός στη μεγαλύτερη ζωή μου είναι η στήριξη αγάπη. όμως. Αγάπη δίνω, αγάπη παίρνω. Η μεγάλη αγάπη. Οι γονείς μου μου είχαν φοβερά μεγάλη αγάπη και ιδιαίτερος ο πατέρας μου. Αγάπη. Οπότε τι θα συμβουλεύατε και τους γονείς από την άλλη πλευρά? Ναι, μεν τα παιδιά να μην τα παρατούν, αλλά και οι γονείς να τους αφήνουν να κάνουν αυτό να που θέλουν. Να αγαπούν τα παιδιά τους, να τους το δείχνουν με κάθε τρόπο, να είναι σίγουροι ότι έχουν στο πλευρό τους τους γονείς τους και να αφήσουν τα παιδιά να σκεφτούν. Τα παιδιά ξέρουν τι θέλουν. Δεν είναι απαραίτητο οπωσδήποτε να γίνουμε όλοι γιατροί. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος να θέλει να γίνει κάτι άλλο. Αν το θέλει πολύ, θα γίνει καλός πάνω σε αυτό. Θα το παλέψει, θα το κυνηγήσει. Αρκεί τα παιδιά να θέλουν κάτι, να έχουν βάλει ένα στόχο. Και βήμα-βήμα θα τα καταφέρουν. Οι γονείς πρέπει να είναι δίπλα, να αγαπούν τα παιδιά, αν έχουν λεφτά και τα στηρίζουν. Αλλά και πάλι δεν σημαίνει ότι αν έχω λεφτά, λέω πήγαινε παιδί μου, αν δεν το θέλεις. Το παιδί θα κάνει αυτό που θέλει. Οπότε να είναι δίπλα στα παιδιά και όχι μπροστά στα παιδιά. Δίπλα στα παιδιά με αγάπη. Εγώ είχα τον πατέρα μου δίπλα, το 13 που έφυγε, πάλι τον έχω δίπλα. Εδώ. Πάντα. Με αγαπάτε μαζί. Πολύ. Έχει φύγει πια, αλλά για μένα δεν έχει φύγει ποτέ. Και δεν θα φύγει ποτέ, μέχρι να φύγω εγώ από τη ζωή, ναι, τον αγαπάω πολύ. Είναι για μένα. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μετά τον άντρα μου. Γιατί εντάξει, ο άντρας μου σαφώς είναι σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μου, αλλά ο πατέρας μου ήρθε πρώτος στη ζωή μου. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, ο πατέρας μου και ο άντρας μου είναι οι δύο σταθμοί, οι δύο οδηγοί στη ζωή μου, αν θες. Και εκτός βέβαια από αυτούς τους δύο, είναι οι φίλοι μου. Διότι στο διάβα της ζωής μου στάθηκαν δίπλα μου άνθρωποι οι οποίοι με αγάπησαν και τους αγάπησα. Φίλοι πραγματικοί που με βοήθησαν να κάνω ό,τι έκανα. Η σημαντικότερη σταθμή στη ζωή σας που θυμάστε μέχρι σήμερα? Εννοείς στη δουλειά μου? Ναι, γενικότερα και όχι μόνο. Στη δουλειά μου. Ας πιάσουμε στη δουλειά πρώτα. Η σημαντικότερη στιγμή στη ζωή μου όταν πήρα την ειδικότητα και όταν ήρθα εδώ πια, γιατί τότε υπήρχαν θέσεις, ήταν άλλη η ζήτηση το 97 που ήρθα εγώ ως επιμελήτρια. Όταν ήρθα στο Τμήμα των Υπερήχων με τη βοήθεια, μάλλον με την παρότηση του καθηγητή μου, mm-hmm. του τότε διευθυντή του Γιάννη του Δημόπουλου, ο οποίος με εμπιστεύτηκε, δίνοντάς μου αυτό το τμήμα μετά από 2 χρόνια, γιατί έφυγε ο υπεύθυνος του τμήματος, ο Πανεπιστημιακός, και πήγε σε κάποιο άλλο νοσοκομείο στην Κρήτη. Μετά στην πορεία με τον άλλο καθηγητή, με τον κύριο Σιαμπλή, και τώρα με τον κύριο Πέτσα, που με εμπιστεύτηκαν από το 97 αυτό το τμήμα, οι σταθμοί όταν κυνηγάω τα μηχανήματα. Όταν τρέχω για να πάρω μηχανήματα. Όπως τώρα. Το 2004 ήρθε ένα μηχάνημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες δωρεά για το τμήμα μητέρας παιδιού, το οποίο δεν λειτουργούσε βέβαια. Αναγκάστηκα να πω τότε στο Μανιαδάκι, ήταν διοικητής ο Μανιαδάκης ο Νίκος, ή μου δίνει το μηχάνημα να λειτουργήσει το τμήμα των υπερήχων, ή κλείνω το τμήμα. Έρχεται το μηχάνημα και το έκλεψα. Στην κυριολεξία δηλαδή. Το πήραμε το έτσι θέλω. Μετά το 2010, με μεγάλο αγώνα, πήραμε το δεύτερο μηχάνημα. Άρα τα μηχανηματά μου είναι το ένα από το 4 μέχρι το 17-13 χρόνια. Έχει δηλαδή εξαντληθεί. Το άλλο είναι από το 10, 7 χρόνια. Όχι, τι λέω. 17 χρόνια. 17. Όχι. Από πότε? Από το 10, 7 χρόνια. 17. Και αυτό όμως αρχίζει και ευθύρεται, γιατί ο υπέρηχος στο νοσοκομείο είναι. Τέλος πάντων, είναι πολλά χρόνια. Όχι, ο υπέρηχος στο νοσοκομείο και τις χρήσεις είναι που γίνονται μέσα στο το νοσοκομείο. Τμήμα επιλογής. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι ένα τμήμα το οποίο είναι διαγνωστικό, εύκολα προσιτό και φτηνό. Δηλαδή, μέχρι να γίνει οξονικός, να γίνει μαγνητική, όλοι ζουν έναν υπέρηχο πια. Πάμε στα επίγοντα, ξεκινάμε για υπέρηχο. Στην κλινική, όλες τις κλινικές ξεκινάμε για υπέρηχο. Όταν λέμε υπέρηχο, δεν εννοούμε υπέρηχο ύπατος, εννοούμε υπέρηχο σε όλα τα όργανα του σώματος, σε όλα τα αγγεία του σώματος, στα παιδάκια, στους μεγάλους. Είναι μια πολύ μεγάλη γκάμα εξετάσεων. Κάθε μέρα δηλαδή μπορεί να έχουμε 30 εξετάσεις το πρωί, στη μεγάλη εφημερία 30 εξετάσεις το απόγευμα. Οπότε έχει πολύ μεγάλη χρήση το μηχάνημα. Και χρήση από όλους, γιατί δεν δουλεύει μόνο από μένα το πρωί, από τους συνεργάτες μου, από τους εφημερεύοντες το απόγευμα. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει φθορά. Και τώρα θέλω να πάρω ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα. Λεφτά δεν υπάρχουν και προσπαθώ κάποιος να μου το δωρήσει. Να κάνει μια δωρεά. Κάποιος να κάνει μια δωρεά. Οπότε ελπίζουμε να κάνει εκεί που κάνατε κρούσεις. Σκέφτομαι και και διαφορετικά όπως μας ακούει και μπορεί και έχει τη δυνατότητα. Εννοείται και θα προσπαθήσω με όση δύναμη έχω να συνεχίσω. Η οικογένεια για εσάς τι σημαίνει και πότε αποφασίζετε να κάνετε δική σας οικογένεια πλέον? Η οικογένεια για μένα είναι τα πάντα. Με τον σύζυγό μου είμαστε μαζί από το 97. Παντρευτήκαμε το 13.
Βέβαια, είμαστε οικογένεια. Η αλήθεια είναι ότι επειδή και αυτός έκανε ειδικότητα μαζί μου εδώ στο τμήμα Αχνολογίας, ήταν ειδικευόμενος όταν γνωριστήκαμε, μας πήρε, ας πούμε, η ιστορία της επιστήμης. Ναι. Το να κάνουμε εργασίες, το να κάνουμε δημοσιεύσεις, το να πηγαίνουμε σαν συνέδρια. Μπλέξαμε με αυτό, παρασυρθήκαμε και συν αποφασίσαμε να μην κάνουμε δικά μας παιδιά. Πέρασαν και τα χρόνια. Βέβαια, εγώ νιώθω ότι έχω οικογένεια, έχω παιδιά, γιατί έχω δύο ανιψιές από τον αδερφό μου και έχω και έξι οφθιστήρια. Δύο αγόρια και τέσσερα κορίτσια. Το τελευταίο, μάλιστα, κορίτσι είναι μαζί με τον άντρα μου, μαζί με τον Γιώργο, η μικρή μας Έμιλη. Δηλαδή, έχω 8 παιδιά. Οπότε νιώθω τόσο γεμάτη, έχω πάρει τόση αγάπη από αυτά τα παιδιά, κάθε φορά δηλαδή, κάθε στιγμή, στη γιορτή της μητέρας, στη γιορτή μου, στα γενεθλιά μου, Χριστούγεννα, Πάσχα. Όπως και εσείς αντίστοιχα. Εγώ δεν θα πω ότι έχω δώσει, θα πω ότι μου έχουν δώσει. Yeah. Μου έχουν δώσει πολύ αγάπη, είμαι γεμάτη. Δηλαδή η αγάπη για μένα και η οικογένεια, με την έννοια αυτή που σου περιγράφω, είναι το παν στη ζωή μου. Το παν. Χωρίς τους φίλους μου και την οικογένεια αυτή που σου λέω, δεν θα μπορούσα να είμαι τίποτα σήμερα. Στο χωριό σας, στην Περιστέρα, πηγαίνετε? Στο χωριό μου πηγαίνω, γιατί είναι ο μπαμπάς μου εκεί. Πηγαίνω κάθε Κυριακή. Πρώτον για τον μπαμπά που είναι. Οπότε είσαι άρρηκτα συνδεδεμένη με το χωριό. Και για τη μητέρα μου. Mm-hmm. Διότι η μητέρα μου μένει στο χωριό. Mm-hmm. Πηγαίνω κάθε Κυριακή. Ναι, είμαι άρρηκτα συνδεδεμένη. Είμαι μαζί με τους ανθρώπους εκεί. Πιστεύω ότι τους έχω δείξει την αγάπη μου. Όσον αφορά και το ιατρικό κομμάτι, γιατί δεν διστάζουν να έρθουν να με βρουν όποτε θέλουν. Οπότε κάθε Κυριακή είσαι στην Περιστέρα? Ναι, κάθε απόγευμα. Στον μπαμπά μου. Γιατί και μετά στη μαμά μου. Ναι, γιατί θα περίμενε κάποιος με τόσες υποχρεώσεις ότι δεν θα προλαβαίνατε. Είναι πρόγραμμα αυτό. Είναι πρόγραμμα. Στον μπαμπά μου, μετά στη μαμά μου για να φιληθούμε, να αγκαλιαστούμε και μετά στον πεθερό μου. Γιατί έχουμε και τον πεθερό, γιατί έχω χάσει την πεθερά. Μετά πάμε στον μπαμπά του Γιώργου, δηλαδή, του άντρα μου. Είναι την Περιστέρα? Όχι, στην Πάτρα. Κυριακή απόγευμα είναι συγκεκριμένο δρομολόγιο. Μαμά μου, μπαμπά του. Πολύ ωραία. Οπότε δεν ξεχωρίζετε. Όχι. Και στους δύο γονείς. Όχι, γιατί ο Γιώργος είναι μόνο παιδί, δεν έχει άλλο παιδί. Οπότε ο μπαμπάς έχει το Γιώργο και εμένα ουσιαστικά. Εντάξει, δεν έχει σημασία βέβαια. Εφόσον αγαπάτε τους γονείς σας και δεν έχει άλλα παιδιά, θέλατε να πηγαίνετε. Εφόσον η οικογένεια είναι για μας ουσιαστικό στη ζωή μας, άρα οι γονείς μας, οι δύο που μας απέμειναν και αυτοί που έφυγαν, οι οποίοι είναι πάντα στο μυαλό μας, και η μητέρα του και ο μπαμπάς μου, είναι στη ζωή μας πολύ ουσιαστικό κομμάτι. Τώρα να γυρίσουμε και λίγο στη δική σας την επιστήμη. Εσείς είστε υπεύθυνοι, μας εξηγήσατε για πολλά πράγματα στο τμήμα υπερήχων, διευθύντρια στο ΕΣΥ, είστε ακτινολόγος. Αυτή η επιστήμη θέλει και διαρκώς να εξελίσσεστε, δηλαδή διαρκώς παρακολουθείτε σεμινάρια, συνέδρια. Εννοείται. Όλες οι επιστήμες πιστεύω, αλλά ιδιαίτερα η ιατρική, δεν μπορεί να μην παρακολουθήσει σεμινάρια, συνέδρια, εργασίες, πρωτόκολλα ερευνητικά. Και βλέπω εσείς πηγαίνετε στα περισσότερα, δηλαδή. Ναι, βέβαια, εδώ εγώ δεν είμαι πανεπιστημιακός, αλλά το νοσοκομείο, σαν πανεπιστημιακό, μας δίνει τη δυνατότητα και σε εμάς να κάνουμε τις έρευνές μας. Συμμετέχουμε όλοι μαζί, είμαστε ομάδες. Σαφώς, ναι, βέβαια, θέλει συνέχεια διάβασμα, συνέχεια ενημέρωση. Βέβαια, τώρα δεν έχουμε και ιδιαίτερο πρόβλημα, διότι έχουμε το ίντερνετ. Ναι. Μπαίνουμε στις βιβλιοθήκες εδώ, διαβάζουμε και βγάζουμε και ό,τι θέλουμε. Βλέπουμε από το εργασίες από το εξωτερικό, συγκρίνουμε, κάνουμε, φτιάχνουμε. Ωστόσο, εκπαιδεύεται όμως και φοιτητές. Σαφώς, το τμήμα εδώ εκπαιδεύονται όχι μόνο οι φοιτητές. Ναι. Είναι ειδικευόμενοι πάνω απ' όλα. Μπορεί να είναι νοσηλευτές, δηλαδή. Όχι. Είναι ειδικευόμενοι. Η ειδικότητα της τεχνολογίας είναι πάρα πολύ μεγάλη και τα παιδιά που κάνουν 5 χρόνια ειδικότητα περνούν από όλα τα τμήματα. Ένα τμήμα είναι και ο υπέργος. Ναι. Είναι 15 ειδικευόμενοι που κάνουν την πενταετία τους. Περνάνε από εδώ 8 μήνες. Και πέραν τούτου, το τμήμα το δικό μας, του νοσοκομείου της Πάτρας, με υπεύθυνη με εμένα, έχει γίνει από το 2006 τμήμα εκπαίδευσης των γενικών γιατρών. Mm. Σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχει άλλο τμήμα. Έρχονται εδώ οι γενικοί γιατροί από όλη την Ελλάδα και κάνουν την εκπαίδευσή τους στο επίγον υπέρηχο, δηλαδή στον υπέρηχο κοιλιάς. Mm. Αν έχουν ένα μηχάνημα στο κέντρο υγείας που θα είναι, ας πούμε, ένας κολικός νεφρού ή ένας κολικός χολιδόχου κύστεως, να το δουν, να προλάβουν, να μην τρέχει ο άνθρωπος αμέσως στο νοσοκομείο, να κάνουν την πρώτη διάγνωση. Και κάνουν ένα εξάμεινο εκπαίδευση στη γενική υπερηχογραφία, δηλαδή στα συμπαγή όργανα της κοιλιάς εδώ, σε εμάς, στο τμήμα μας. Σε μένα και στον εκάστοτε καθηγητή, τώρα είναι ο κ. Πέτσας. Τι τους λέτε συνήθως, είναι κάποιες οδηγίες που τους δίνετε γενικότερες? Οι οδηγίες είναι
Πέρα το επιστημονικό κομμάτι που θα καταλάβουμε. Το επιστημονικό κομμάτι, το κομμάτι γιατί τα παιδιά αυτά, εκτός από τους δικαιωμένους, οι γενικοί γιατροί είναι μεγάλοι άνθρωποι, δεν είναι μικροί. Ναι, ναι. Έχουν τελειώσει ειδικότητα γενικής ιατρικής. Mm-hmm. Έχουν πάρει θέση. Κατάλαβα. Είναι κάπου επιμελητές, σε κάποια κέντρα υγείας. Έχουν έρθει από τη Μύκονο. Εργάζονται. Από την Άουσα, από τη Λίμνο. Mm-hmm. Ο τελευταίος που είχε έρθει τώρα που έφυγε ήταν από το κέντρο υγείας Ήρου. Mm. Τώρα έχω ένα από το κέντρο υγείας απέναντι, το Λακαρνανίας. Πιο πολύ μιλάμε και για την ιατρική, αλλά και για τη ζωή. Γιατί το να είσαι γιατρός, πρέπει να είσαι πάνω απ' όλα άνθρωπος. Δεν σημαίνει μόνο ότι διαβάζεις και είσαι επιστήμονας, πρέπει να είσαι άνθρωπος και να ξέρεις να είσαι πρώτα στη θέση εσύ του ασθενούς και μετά ο ασθενής να μπορεί, δηλαδή για να καταλάβεις τον ασθενή. Εγώ αυτή την αρχή έχω και αυτό λέω και στους ειδικευόμενους και στους φοιτητές και σε αυτούς τους γιατρούς. Πάντα ο ασθενής έχει δίκιο. Πάντα πρέπει εμείς να έρθουμε στη θέση αυτού του ανθρώπου που θα εξεταστεί και μετά να φερθούμε όπως νομίζουμε ότι μπορούμε να φερθούμε. Γιατί καμιά φορά μπορεί να έχουμε πολλή δουλειά, να μας ευρεάζει ο καθένας που έρχεται στην πόρτα μας. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Ναι, γιατί ο κάθε ασθενής έχει την αγωνία έχει του, την αγωνία είναι δικαιολογημένο, το άγχος, το φόβο του. Έχει την οικονομική του δυσκολία και θέλει να έρθει να εξεταστεί εδώ. Πρέπει να μπούμε στη θέση του. Εάν δεν μπούμε στη θέση του, δεν θα το καταλάβουμε. Και να το προσεγγίσουμε πρώτα με το ανθρώπινο κομμάτι. Και μετά θα έρθει και η ιατρική γνωμάτευση, η διάγνωση. Οπότε αυτό είναι το που του συμβουλεύετε. Να προσπαθείτε πρώτα απ' όλα να παίρνετε τη θέση. Και βασικά να βλέπουμε τον ασθενή όχι σαν έναν δικό μας άνθρωπο, να τον αγκαλιάσουμε. Μπορεί βεβαίως να σου φαίνεται περίεργο αυτό που σου λέω, αλλά αυτό είναι το. Και μερικές φορές γίνουμε φορτικοί και σπαστικοί στα παιδιά. Να πιάσουν τον ασθενή, να μην περιμένουν τον τραυματιοφορέα, να μην περιμένουν την νοσηλεύτρια, να τον αγκαλιάσουν. Δύσκολο. Δύσκολο. Αλλά... Δεν γίνεται όμως, να λέμε και την αλήθεια. Δεν γίνεται από όλους αυτό. Δεν θέλω να σου πω. Δεν ξέρω αν γίνεται από εσάς. Αν έρθει από τις λίγες εξαιρέσεις εσείς. Στα ολοήμερα ιατρία που κάνω κάθε Τρίτη. Δεν θέλω να σου πω. Έλα και θα δεις. Όχι, εμείς για εσάς το πιστεύω και για εσάς το μιλάμε, πιστεύω και για αρκετά άτομα. Χορεύουμε, τραγουδάμε. Αλλά... Δηλαδή ο καθένας που θα μπει θα έχει και το δικό του ας πούμε μότο για να γίνουμε και να τον εξετάσουμε. Ισχύει ότι στην Πάτρα έχουμε τους καλύτερους γιατρούς. Και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στο Νοσοκομείο του Αγίου. Ναι. Έχουμε καλούς γιατρούς. Αυτό το πιστεύω γιατί ξέρω, επειδή σπούδασα στην Πάτρα, τελείωσα ιατρική Πάτρας, χωρίς να θέλω να θίξω τα άλλα πανεπιστήμια. Όντως, ή τις άλλες πόλεις, ακόμα και την Αθήνα. Όχι, όχι. Όντως, αλλά όμως πιστεύω ότι στην Πάτρα έχουμε τους καλύτερους γιατρούς. Είναι πάρα πολύ καλή σχολή. Mm. Δύσκολη. Θέλει διάβασμα για να περάσει το μάθημα. Θέλει προσοχή. Θέλει. Και είχαμε και καλούς καθηγητές. Και τώρα και τότε που τελειώσα εγώ. Έχουμε καλούς γιατρούς, ναι. Έχουμε και τώρα καλούς γιατρούς. Το θέμα είναι ότι βγαίνουν και καλοί γιατροί τώρα, διότι είμαστε και εμείς καλοί εκπαιδευτές, mm-hmm. αλλά αναγκάζονται να φύγουν πια. Εκεί είναι το πρόβλημά μας τώρα. Οι καλοί γιατροί που βγαίνουν. Αυτοί που τελειώνουν. Εμάς τελειώνουν τώρα 5 παιδιά, ας πούμε. Και θέλουν να φύγουν. Θέλουν να κάτσουν. Αλλά πού θα κάτσουν. Θέλουν να καθίσουν μαζί μας. Ναι, θέλουν να καθίσουν, αλλά όμως σκέφτονται να φύγουν. Εκ των πραγμάτων θα φύγουν, αφού δεν υπάρχουν θέσεις. Mm. Τι θα κάνουν εδώ. Θα κάνουν μια παράταση σαν ειδικευόμενοι. Γιατί και δεν είναι γιατροί πια. Θα πάρουν επικουρικό. Πού, πότε και πόσο. Ακόμα και θέση να υπάρξει. Ο μισθός είναι ικανοποιητικός σήμερα. Κοίταξε, δεν θα μιλήσουμε για τους μισθούς γιατί. Όχι, να το συγκρίνουμε και, γιατί φεύγουν. Σύμφωνα μπορεί με το να φύγει κάποιο ο οποίο είναι και σε μεγαλύτερη ηλικία και είναι και σε κάποια θέση. Γνωρίζω περιπτώσεις. Νομίζω ότι σύμφωνα με το εξωτερικό δεν υπάρχει ισοτιμία στους μισθούς. Οι γιατροί στο εξωτερικό έχουν παραπάνω χρήματα. Mm. Αλλά εγώ. Πραγματικά, όταν αποφάσισα να γίνω γιατρός του ΕΣΥ, με οδηγό μου τότε, τον Γιώργο τον Γεννηματά, γιατί ήμουν και συνδικαλίστρια εκείνη την εποχή στα νεανικά μου χρόνια, έλεγα ότι θα πάω στο ΕΣΥ. Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα, δεν με ενδιαφέρει πόσο θα είναι ο μισθός. Θέλω να είμαι γιατρός του ΕΣΥ, να προσφέρω. Τέλος. Τα χρήματα σαφώς που παίρνουμε, εν συγκρίση με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να φάνε και πεινάνε, είναι καλά. Δεν παίρνουμε πολλά χρήματα, όχι. Αλλά εγώ είμαι επαρκής, με φτάνουν. Είναι καλά με αυτά που βλέπω γύρω μου, τα οποία δεν μπορώ να τα δεχτώ σαν άνθρωπος. Δηλαδή βλέπω ότι πραγματικά δεν έχει ο κόσμος χρήματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να φάνε. Αυτό το ζω κάθε μέρα γιατί έρχονται εδώ οι φτωχοί. Εδώ έρχονται οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν ανάγκη. Γιατί ακόμα έχω παρατηρήσει ότι πηγαίνοντας να κάνουν έξω τις εξετάσεις δικές μας, μια εξετάση που κάνει 70 ευρώ ένα τρίπλεξ, εδώ δεν θα πληρώσουν ούτε συμμετοχή. Έξω θα πληρώσουν, που σημαίνει ότι δεν θα πάνε ούτε για τα 15 ευρώ έξω. Έρχονται εδώ. Θέλουν να έρθουν εδώ. Άρα καταλαβαίνεις ότι υπάρχει στενότητα.
Ο κόσμος έχει ανάγκη. Δεν έχει χρήματα, δεν έχει δουλειά. Υπάρχει ανεργία. Οπότε τι να πω εγώ για το μισθό μου. Οπότε τι θα σαφώς θέλατε δεν είναι να... μεγάλος, αλλά είμαι ευχαριστημένη. Σας τιμά αυτό που λέτε, σας τιμά γιατί δεν το λένε όλοι οι συναδελφοί σας και γενικότερα άνθρωποι που έχουν ένα μισθό που εντάξει, είναι ικανοποιητικό. Όχι, είμαι ευχαριστημένη. Πρέπει να σεβόμαστε. Εφόσον έχω να ζήσω, βλέπουμε και τι γίνεται γύρω μας. Και να βοηθήσω και δύο ανθρώπους δικούς μου που ξέρω ότι δεν έχουν, είμαι ευχαριστημένη. Θέλετε να δείτε κάποια πράγματα να βελτιώνονται ωστόσο. Εννοείται. Διότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει η κάθε κυβέρνηση να δώσει. Βέβαια, δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε λεφτά. Ναι, αλλά όμως εσείς προσπαθείτε μόνοι σας να φέρετε ένα μηχάνημα. Θα πρέπει να καταλάβει για μένα ο κάθε υπουργός υγείας σε κάθε κυβέρνηση ότι πρέπει να δώσει χρήματα για την υγεία. Δηλαδή, πρέπει να δώσει χρήματα για τα νοσοκομεία. Πρέπει να φέρει προσωπικό. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει προσωπικό. Ο κάθε διοικητής που είναι εδώ προσπαθεί. Κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Αν δεν υπάρχουν όμως χρήματα. Ο διοικητής, ας πούμε, του ζητάω. Θέλω μηχάνημα. Είναι βεβαίως, μου λέει να πάρουμε. Άμα όμως ο προϋπολογισμός δεν έχει χρήματα, τι θα πρωτοπάρουμε. Γι' αυτό και εγώ αναγκάζομαι τώρα να σκεφτώ μία δωρεά. Γιατί βλέπω ότι πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν δωρεές. Και σκέφτηκα το Μαρινάκι στον ύπνο με πάνω ένα βράδυ, ας πούμε, ότι Ολυμπιακέ, αφού είσαι Ολυμπιακός, κάνει αυτή την κίνηση. Λοιπόν, με την πολιτική θα ασχοληθείτε πάλι. Με την πολιτική. Εσύ δεν ξέρεις ότι ασχολήθηκα γιατί ήμουν μαζί με τη μητέρα σου κάποτε. Όχι, δεν θα ασχοληθώ. Όχι. Δεν σκέφτεσαι καθόλου. Ασχολήθηκα στην ιατρική, μετά ήμουν στον ιατρικό σύλλογο. Έκανα προσπάθειες να κατέβηκα στις δημοτικές εκλογές. Καλά, το ξέρω μόνο εγώ βέβαια. Καλά, ναι. Όχι, δεν θα ασχοληθώ. Διότι δεν μου μένει χρόνος για να κάνω. Αν θα ασχοληθώ, θα πορωθώ. Θα τα δώσω όλα. Όχι, γιατί ξέρω ότι αγαπάτε για παράδειγμα και πολύ τον τόπο σας. Τον αγαπώ πολύ. Και την Πάτρα. Και γενικότερα είστε ένας άνθρωπος της προσφοράς. Οπότε ενδεχομένως σας γίνουν και προτάσεις. Μου γίνονται προτάσεις. Νομίζω όμως ότι. Αλλά δεν θέλετε. Νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω και από εδώ. Εάν πάω στην πολιτική, επειδή πραγματικά κάθε τι που κάνω το κάνω με πολύ πάθος, πιστεύω ότι στο τέλος θα αρρωστήσω χειρότερα. Θα κουραστώ, θα αρρωστήσω. Γιατί δεν θα καταφέρω να κάνω αυτά που θέλω. Και γι' αυτό δεν τολμώ. Και θέλω να βοηθήσω από δεύτερη θέση, δηλαδή από εδώ που είμαι. Να προσπαθήσω και να βοηθήσω από εδώ. Είναι κάτι που σας στεναχωρεί στη δουλειά σας? Όχι. Αυτή τη στιγμή. Μόνο αυτό, ότι πρέπει να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Πρέπει να βελτιωθούν κάποιες συνθήκες. Αν είχα, ας πούμε, τρία μηχανήματα υπερσύγχρονα. Και μπορούσα να κάνω 100 εξετάσεις την ημέρα και να έχετε όλοι πάντα εδώ να εξετάζετε. Και να μην καθυστερούν και να οι μην ασθενείς. Να μην υπάρχει αναμονή. Αν και εντάξει, το προσπαθούμε να μην υπάρχει μεγάλη αναμονή εδώ, θα ήμουν ευχαριστημένη. Τα μελλοντικά σας σχέδια. Τα μελλοντικά μου σχέδια είναι να υγεία. Πάνω απ' όλα υγεία. Υγεία και αγάπη. Να είμαστε καλά σαν οικογένεια, οι φίλοι μου, να είναι καλό όλος ο κόσμος και υγεία, τίποτα. Εγώ θέλω υγεία. Υγεία και αγάπη, τίποτα άλλο. Σχέδια, δηλαδή επάνω στη δουλειά δεν έχω άλλα. Ναι. Διότι έχω πάρει το βαθμό διευθυντή. Έχετε φτάσει. Έχω κάνει το διδακτορικό. Πολύ ψηλά. Να κάνω στροφή στην καριέρα και από το ΕΣΥ να πάω στο Πανεπιστήμιο δεν θέλω. Είμαι ταγμένη γιατρός του ΕΣΥ. Οπότε τα σχέδιά σας είναι σε αυτό το πόστο που είστε τώρα να κάνετε ό,τι γίνεται να καλύτερο. Να κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο για την Πάτρα, για τους κατοίκους του νομού Αχαΐας και γενικότερα διότι το ξέρετε πολύ καλά δεν είναι μόνο η Αχαΐα εδώ. Είναι όλη η Δυτική Ελλάδα, έτσι. Έχονται ασθενείς από την Καλαμάτα, από τα Γιάννενα, από την Άρτα, από το Αγρίνιο, από την Τρίπολη. Ας πούμε, κάποιες εξετάσεις που γίνονται εδώ, ναι, δεν γίνονται στα άλλα νοσοκομεία. Το γνωρίζουμε. Εγώ κάνω βιοψίες προστάτου, ας πούμε, στον Υπέρυχο. Έρχονται και από την Κόρινθο. Προτιμούν να έρθουν εδώ από το να πάνε στην Αθήνα. Έρχονται από όλη την Πελοπόννησο σχεδόν. Τι προσέχουμε, επειδή έχετε κόσμο βέβαια και όχι από την Πάτρα, γενικότερα προσέχουμε την υγεία μας. Τι παρατηρείτε? Έρχεται και ο κόσμος έτσι και προληπτικά να κάνει κάποια πράγματα όχι, ή όταν του χτυπήσει την πόρτα κάτι? Όχι, δεν έρχεται προληπτικά. Όταν του χτυπήσει δυστυχώς την πόρτα κάτι. Και γι' αυτό έχουμε και τόσο μεγάλη θνησιμότητα. Γι' αυτό έχουμε και αυτόν τον καρκίνο που θερίζει. Θα πεις, θα κάνεις με τον καρκίνο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόληψη, όχι. Δεν ξέρω τι φταίει, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σαν κοινωνία, κάτι παραπάνω σαν ιατρικό σύλλογο, κάτι παραπάνω σαν νοσοκομείο. Κάτι παραπάνω σαν Υπουργείο. Άλιστα. Δεν νομίζω πάντως ότι έρχονται οι άνθρωποι για πρόληψη. Έρχονται όταν τους χτυπήσει το κακό την πόρτα.
Κυρία Χρυσανοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ σήμερα για το χρόνο σας. Θέλω να κλείσουμε και με ένα δικό σας μήνυμα πάνω στην ιατρική, που είναι η αγάπη σας. Και αν θέλετε και κάτι άλλο να μας πείτε, ελεύθερα, κλείνοντας. Θα κλείσω με ένα μήνυμα για να τιμήσω ένα φίλο μου, ο οποίος ήταν βουλευτής κάποτε του ΠΑΣΟΚ, τον Δημήτρη Σκαμνάκη. Τώρα έχει αποσυρθεί από την πολιτική. Θυμάμαι όμως ότι όταν ήμουνα στις δύσκολες στιγμές της ζωής μου, που σπούδαζα, δούλευα, του είχα πει: Δημήτρη, αν δεν είχα δίπλα μου εσάς, τους φίλους μου, δεν θα ήμουν τίποτα. Και μου απάντησε: Εμείς οι φίλοι σου σε αγαπάμε. Όλα τα έχεις κάνει μόνη σου. Με τη δικιά μας αγάπη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτά τα οποία είπατε. Και εγώ ευχαριστώ.